Ευχαριστώ πολύ, θα είμαι σύντομος. Ναι, κύριε Κρήκη. Σε συνέχεια της παρέμβασης του Δημάρχου, θέλω να πω ότι βλέπουμε στην κορυφαία συζήτηση του προπολογισμού ότι υπάρχει ένα πνεύμα συνδιαμόρφωσης. Όπως εξήγησε, στην πρώτη αναμόρφωση θα μπορέσουμε να δούμε ποιοι κωδικοί μπορεί να ενταχθούν. Άρα αυτό δείχνει ότι υπάρχει ένας σχεδιασμός και μια συνδιαμόρφωση προτεραιότητας της πόλης. Ο προϋπολογισμός που σήμερα συζητάμε είναι ένας ρεαλιστικός, ισοσκελισμένος προϋπολογισμός σύμφωνα με τις οδηγίες που λαμβάνουμε από την πολιτεία. Ο τρόπος καταγραφής, όπως ξέρετε, του προϋπολογισμού ορίζεται από την κοινή υπουργική απόφαση 55905 και πρέπει να έχει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο. Ωστόσο, η καθημερινότητα μας αναγκάζει να αναμορφώνουμε συνεχώς υποχρεωτικά πλέον τον προϋπολογισμό, αφού οι δήμοι της χώρας, άρα και εμείς, είμαστε υποχρεωμένοι να παρακολουθούμε στενά τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού και να παρεμβαίνουμε ανάλογα με τις ανάγκες που έχει η τοπική κοινωνία. Η εκτέλεση του προϋπολογισμού είναι μια δυναμική διαδικασία και θα είμαστε εδώ να τη συζητάμε με αυξομοιώσεις στα έσοδα και στα έξοδα του Δήμου. Δεν θέλω να κουράσω, γιατί στην συζήτηση του ισολογισμού εξήγησα για τα θέματα της καθαριότητας και τη διαχείριση αποβλήτων. Θα είμαστε σε θέση το επόμενο εξάμηνο να δούμε μια διαφορετική αντιμετώπιση, θέλω να πιστεύω, γιατί το τέλος ταφής που έχει τεθεί αλλά και ο περιφερειακός σχεδιασμός για διαχείριση αποβλήτων είναι αρκετά αισιόδοξος. Μένει να δούμε αν θα μπορέσει να γίνει πραγματικότητα. Ακούγεται ότι σε 4 χρόνια θα κλείσει η χωματερή. Η χωματερή που πληρώνουμε πολύ ακριβά, πάνω από 1,5 εκατομμύριο. Άρα ο στόχος είναι να μειώσουμε την ταφή, να μειώσουμε τα σκουπίδια που θάβουμε στη χωματερή των λιωσίων και να μπορέσουμε να βρούμε εναλλακτικές μεθόδους ανακύκλωσης, αξιοποίησης, επαναχρησιμοποίησης. Σχετικά με τα έργα της πόλης, βλέπετε ότι η πόλη τα τελευταία 20 χρόνια, βλέποντας σφαιρικά μια ανασκόπηση, έχει αλλάξει μορφή. Είναι ξεκάθαρο ότι είναι μια ευρωπαϊκή πόλη με ένα τεράστιο δίκτυο πεζοδρόμων στο κέντρο αλλά και σε γειτονιές. Και στα έργα αυτά θέλω να βάλω και σημεία σημαντικά. Οι πεζόδρομοι, οι πεζοδρομήσεις αλλά και τα πεζοδρόμια που παρακατασκευάζονται δείχνουν ότι δεν έχουμε μια πόλη δύο ταχυτήτων. Δείχνουν ότι η Άνω Νέα Σμύρνη δεν είναι ο παράδρομος. Δεν είναι το κακό παιδί. Δείχνουμε ότι υπάρχει μια ένταση έργων και στην Άνω Νέα Σμύρνη. Αυτό θέλω να το τονίσω, να το αναδείξω. Και επειδή είναι μια πολιτική διαδικασία ο προϋπολογισμός, θέλω να πω ότι η κοινωνική πολιτική σίγουρα είναι σε ένα πολύ υψηλό επίπεδο σε σχέση με άλλους δήμους και αυτό δείχνει και τις καινοτόμες προσεγγίσεις της κοινωνικής πολιτικής και όχι μόνο τα καθιερωμένα που απολαμβάνουν οι πολίτες είτε από τον πρώτο είτε από τον β' βαθμό αυτοδιοίκηση σε όλη την Ελλάδα. Ευχαριστώ.